δεν το κομμάτι αυτό. Δεν το πάμε, να, τελείωσε. Τελείωσε, δόξα σε Θεός. Είναι η στιγμή μεγάλης επιχείρησης για την απομάκρυνση του καμπαναριού, το οποίο βρισκόταν στον αέρα, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου, στη Βόνη. Με τα φόβου Θεού κατεβάζουμε το καμπαναριό. Τα προβλήματα στην εκκλησία είναι τεράστια. Ο Τούρλος έχει κόψει από τρία σημεία και είναι έτοιμος για κατάρρευση. Τον επόμενο σεισμό δηλαδή το βλέπω ότι θα πέσει. Εσωτερικά έχουν πέσει όλοι οι σοβάδες, έχουν γίνει μεγάλες ζημίες μέσα στην εκκλησία. Τα τρία κλήτια από τα ιερά έχουν κόψει από χαμηλά. Το καμπαναριό από τη μέση και πάνω θα σηκωθεί, είναι δεμένο ήδη με ημάντες. Τώρα κόβουν με φλεξίμου τα κολονάκια και τα σίδερα για να φύγουν. Δημότες παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα το δύσκολο αυτό εγχείρημα, καθώς μια τυχόν λαθασμένη κίνηση θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική στον ήδη πληγωμένο ιερό ναό από τον ισχυρό σεισμό. Θα αποκαθελώσουν το επικίνδυνο τμήμα του ναού, το οποίο είναι το καμπαναριό, το οποίο από ό,τι βλέπετε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ανά πάση στιγμή να καταρρεύσει με κάποιο μετασεισμό. Κατεβάσατε τις καμπάνες. Κατεβάσαμε τις καμπάνες κατά πρώτον, τώρα από ό,τι βλέπετε το έχουμε ασφαλίσει με ημάντες, ώστε να το σηκώσουμε και να φύγει το πάνω κομμάτι. Μετά στη θυσία θα αφαιρώσουμε και το από κάτω. Ναι, έχουμε πάθει πολλή ζημιά, τα πετρόκτιστα σπίτια γκρεμιστήκανε και τα άλλα πάθανε ορισμένη ζημιά. Ναι μωρέ, όσο να είναι χρόνια τώρα την έχουμε μάθει, αλλά έχουμε πάθει σε μεγάλη καταστροφή εδώ. Κοιμούμαστε εδώ, κοιμούμαστε εκεί, τι να κάνουμε. Μεγάλες νέες ζημιάς και στο μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Εξωτερικά τα τυχώματα της Μονής έχουν αρκετές ρογμές, τα κτίρια έχουν ρογμές καθώς και οι κολόνες έχουν υποστεί ρογμές. Ο πάνος ναός, περιμετρικά το ναό και μέσα και έξω έχει αρκετές υλικές ζημιές από ρογμές. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο προχύνημα της Ελλάδος και το μεγαλύτερο της Κρήτης, αφού όλο το χρόνο ο κόσμος ξεπερνάει τις 120.000. Που επισκέπτονται την Ιερά Μονή. Ωστόσο, η ειδική που ήρθε το κλιμάκι μας το χαρακτήρισε κίτρινο, μη επισκέψιμο προς τον κόσμο. Όμως, ο λαός μπορεί να έρθει ο πιστός άνθρωπος να ανάψει στο μικρό ναό το κεράκι και εκεί να προσευχθεί στην Αγία. Στο μοναστήρι υπήρξαν αρκετές ρογμές στον ιερό ναό, στις κολόνες, στην κόχη του ιερού και όχι μόνο, ενώ η τέλεση ιερών ακολουθιών γίνεται και κλεισμένων των θυρών. Ήδη από την πρώτη στιγμή η Ιερά Μονή ξεκίνησε τις ενέργειες της αποκατάστασης της Ιεράς Μονής. Το κλιμάκιο ήρθε, είδε τις ζημιές, εμείς έχουμε κάνει τις ενέργειες, περιμένουμε και τη δεύτερο κλιμάκιο που θα έρθει, ώστε να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση της Ιεράς Μονής. Το σίγουρο είναι ότι θα απαιτηθούν αρκετοί μήνες για την αποκατάσταση των ζημιών στο μοναστήρι, με τον εφημέριο να στέλνει το δικό του μήνυμα προς τους πληγέντες. Ελπίζουμε όλα να αποκατασταθούν και όλο ο χρόνος να πουλώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πλήγησαν, να πάνε στα σπίτια τους, να ξαναχτίσουν τις περιουσίες τους και να ξεκινήσουμε πάλι από το μηδέν χτίζοντας όλα από την αρχή. Δεκάδες εκκλησίες και εξοκλήσια στους δήμους Μηνώα Παιδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές από τον ισχυρό σεισμό. Την ίδια ώρα ανοίγει ο δρόμος για την χορήγηση στεγαστικής συνδρομής και στις ενορίες για την αποκατάσταση των ζημιών. Οι ενορίες αποτελούν εκ της φύσεως τομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως εκ τούτων υπάγονται στο πρόγραμμα αρρωγή και μπορούν κανονικά μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα να υποβάλουν τα αίτημα, να υποβάλουν το αίτημα για την χορήγηση στεγαστικής συνδρομής. Υπάρχουν ήδη ενορίες στην περιοχή, οι οποίοι έχουν υποβάλει και έχουν εγκριθεί οι πρώτες προκαταβολές για την αποκατάσταση των ζημιών αυτών.